Επιστρέψαμε εδώ, στο στούντιο του Flash στη Θεσσαλονίκη και έχουμε, όπως σας είπα νωρίτερα, πριν από λίγο, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να το φιλοξενούμε εδώ, στο στούντιο του Flash, και να μας αναφέρει πώς βρέθηκε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Έχει πολλά να μας πει. Καλημέρα, κύριε Δαβέτα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη σε όλους της Θεσσαλονικής, σε όλους τους Μακεδόνες, και ο αγώνας για την Μακεδονία συνεχίζεται. Και εσείς άλλωστε, από ό,τι είδα στο βιογραφικό σας, έχετε σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, εδώ σπουδάσα στη Θεσσαλονίκη, εδώ έπαιξα μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Έπεσα στο Δημόκρητο Θεσσαλονίκης. Σε μία από τα ιστορικά σωματεία της πόλης. Ειδικά τα πρώτα χρόνια που ήμουν φοιτητής. Μετά οι ανάγκες, οι εκπαιδευτικές, με ανάγκασαν να φύγω και να σταματήσω και το μπάσκετ, διότι βρέθηκα στο Παρίσι για τις σπουδές. Δούλεψα στη Λιμπερασιόν, σαν συνάδελφό σας, για μία δεκαετία στη Λιμπερασιόν. Μετά έγινα καθηγητής. Δούλεψα και δημοσιεύω ακόμη στη Φιγκαρό. Και δημοσιεύω βέβαια κάθε Πέμπτη στον Ελεύθερο Τύπο, έχω την στήλη μου. Έχετε αρθρογραφία, έχετε πλούσιο συγγραφικό έργο, είναι η αλήθεια. Και εικαστικό. Και εικαστικό, ναι. Και έχετε όμως και πολιτικό έργο, από ό,τι γνωρίζουμε, πλούσιο. Μια πυκνή, θα έλεγα, δεκαετία. Η οποία όμως ήταν... Ελλάδα και Γαλλία. Σε Ελλάδα και Γαλλία. Yeah. Εγώ θα πάω στα ελληνικά σας επιτεύγματα και θα πάω στο κομμάτι ότι εσείς σας γνωρίσαμε, σας οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα επιτελεία και όλα αυτά τα σχετικά. Σας είχαμε δει στο επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά, σωστά? Ακριβώς. Σήμερα σας βρίσκουμε υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ένωση Κεντρών. Πώς έχουμε φτάσει από εκεί εδώ? Μεταγραφή ή μεταπίδηση, έτσι? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν ήμουν απλά στο επιτελείο, ήμουν ο βασικός του σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού και παιδείας. Ήμουν ο πρώτος που πήρε ο Αντώνης Σαμαράς, ή ο δεύτερος αν θυμάμαι καλά, με ΦΕΚ κοντά του, όταν έγινε πρωθυπουργός. Ωραία. Άρα υπήρχε μια εμπιστοσύνη. Το θέμα, η εμπιστοσύνη αυτή βάστηκε σε πολύ καιρό. Δεν έχει πρόβλημα προσωπικό ούτε με τον κύριο Σαμαρά ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, και τους δύο τους εκτιμώ. Όμως ο μηχανισμός γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη δεν μου επέτρεψε να αναπτύξω αυτά τα οποία μπορούσα να προσφέρω. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός ούτε επαγγελματίας πολιτευτής. Εγώ είμαι ένας καθηγητής και ένας συγγραφέας, αν θέλετε, ο οποίος έχει πολλά χρόνια δουλειάς και χιλιόμετρα στα πόδια του. Ναι. Άρα δεν είμαι 20 χρονών παιδί, 25, για να περάσω από όλα τα γραφεία και να περιμένω μέχρι ο Α ή Β αρμόδιος υπάλληλος γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη μου επιτρέψει να κάνω το ένα ή το άλλο. Εδώ έχουμε μια ευθεία επικοινωνία. Όπως ήθελα με τον κύριο Σαμαρά, έτσι ήθελα να έχω την ευθεία επικοινωνία με τον κύριο Μητσοτάκη. Κάποιοι ενδιάμεση δεν το επέτρεψαν. Ναι. Εγώ λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν έχω ανάγκη κανέναν και δεν μοιάζει με έπαρση αυτό που λέω, αλλά μοιάζει, πιστέψτε μου, το λέω τελείως ταπεινά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κερδίσει τη ζωή μου μέσα από τους αγώνες προσωπικούς, τόσα χρόνια στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Άρα δεν έχω χρόνο για χάσιμο, πρέπει να προσφέρω. Άρα αυτό ήταν το προσωπικό στοιχείο το οποίο με οδήγησε στο να πάρω μια απόφαση συμβολική εναντίον κάθε μορφής γραφειοκρατίας που υπάρχουν στα μεγάλα κόμματα και συγκεκριμένα στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο ήταν κάποιοι λόγοι ιδεολογικοί. Παράδειγμα, εγώ χρόνια στη Γαλλία είμαι υπέρ της άποψης της απλής αναλογικής. Ναι. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει με ενισχυμένη αναλογική. Με ενισχυμένη αναλογική τι λειτουργεί? Λειτουργεί η κυριαρχία του ενός κόμματος, του Α ή του Β. Που έχουμε υπερενισχυμένη αυτή τη στιγμή. Με το μπόνους των 50 ευρώ. Είναι... Συγγνώμη, τι αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι αυτή? Και το λέω όχι μόνο για την Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, για την κατάσταση, την πολιτική. Πού είναι η αντιπροσώπευση του λαού? Δηλαδή ρίχνουμε ένα ψήφο και αυτός δεκαπλασιάζεται υπέρ του πρώτου κόμματος, το οποίο μετά ελαίω αυτής της νομοθεσίας παίρνει αποφάσεις για το μέλλον των ανθρώπων και ούτω καθεξής. Συγγνώμη, το θεωρώ ότι δεν είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Και είμαι λοιπόν υπέρ της αναλογικής. Και βέβαια θα μου πει κάποιος, γιατί μου το είπανε κάποιοι φίλοι, ναι, αλλά ξέρεις, αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη, πρέπει να υπάρξει συσπήρωση, πρέπει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Τους θυμίζω τα ίδια λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν για να φύγει ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Τους θυμίζω τα ίδια έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς για να φύγει ο Παπανδρέου. Τα ίδια λέγει ο Παπανδρέου για να φύγει ο Καραμαλής. Αυτό ακριβώς. Πάντα οι εκλογές κρίσιμες είναι. Ή τέλος πάντων το αφήγημα αυτό είναι. Να μην κοροϊδεύουμε πια τον κόσμο, να τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί πρόκειται για κοροϊδία. Χρησιμοποιούμε συναισθηματικά και ενοχικά κριτήρια μόνο και μόνο για να πάρουμε εμείς την εξουσία.
Όχι. Αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατία, αν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένη σοβαρότητα και να μην μας κυνηγάει ο κόσμος με γιαούρτια και με οτιδήποτε άλλο βρίσκει μπροστά του, αλλά να βλέπουμε έξω και να μας λέει συμφωνώ ή διαφωνώ, κύριε Τάδε ή κυρία Τάδε, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε. Άρα, εφόσον η δημοκρατία στηρίζει την απλή αναλογική, πρέπει να τη στηρίξουμε. Να πάρουμε κάποια στιγμή το κόστος αυτής της επιλογής και να βγούμε ευθέως στον κόσμο, ώστε αυτό που θα πάρουμε να είναι αντιπροσωπευτικό αυτού του οποίου μας δίνει ο κόσμος. Εσείς... Και επίσης υπάρχει. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σας... Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο της Μακεδονίας. Ήθελα, νομίζω θα συνδυαστεί και με την ερώτηση που θα σας κάνω. Πώς και επιλέξατε να βρεθείτε παρά το γεγονός ότι έχετε μια διαδρομή και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο διακυβέρνησης της χώρας με Αντώνη Σαμαρά και Ευαγγέλη Βενιζέλο, εννοώ σε επίπεδο bullying που δεν έκαναν όλοι οι πολιτικοί εκείνη την περίοδο, έτσι. Εκτός από μένα. Αλλά το ζήσατε, θέλω να πω, ήταν το έζησα, μια εποχή που το βλέπατε συνέχεια δεξιά και αριστερά να συμβαίνει. Η συνολική δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σώμα. Πώς πήρα την απόφαση να καταλήξει να είστε υποψήφιος με την Ένωση Κεντρών? Κοιτάξτε να δείτε, δεν το κρύβω και το λέω ευθέως, είχα πειράσει. Γιατί τώρα είναι και τα εύκολα για την Νέα Δημοκρατία, εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί... τα πανιά είναι φουσκωμένα. Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η ερώτηση που μου κάνουν όλοι. Τώρα που πάει η Νέα Δημοκρατία για την νίκη, τώρα εσύ βάζεις αυτά τα ζητήματα? Λοιπόν, θα σας πω, προτάσεις είχα από όλα τα κόμματα. Και από το κυβερνητικό κόμμα μέχρι από όλους. Δηλαδή όλοι μου είπαν, είχαν ανοιχτή την πόρτα για να πάω. Εάν έφυγα από την Νέα Δημοκρατία για να πάω σε ένα μεγάλο κόμμα, ας πούμε το κόμμα εξουσίας, τότε θα ήταν, θεωρώ ότι και με αυτό κάνω κριτική και όσους το κάναν, θα θεωρούσα πολύ τυχοδιοκτική την πρότασή μου. Θα ήταν καθαρά μια απόφαση που σε βολεύει η εξουσία, που σου δίνει περισσότερες δυνατότητες για να εκλεγείς, αλλά πας εκεί που θες να εκλεγείς. Αυτό δεν το θεωρώ αντάξιο της πορείας μου σαν καθηγητής φιλοσοφίας, της πορείας, της σχέσης που έχω με τους φοιτητές, γιατί τους διδάσκω και πολιτική φιλοσοφία, τόσα χρόνια και στην Ελλάδα και στην Γαλλία. Άρα δεν ανήκει στην ηθική μου σφαίρα. Έπρεπε λοιπόν να δω κάτι άλλο, διότι εγώ αγαπώ την πολιτική και δεν θέλω να είμαι κάποιος ο οποίος πιστεύει ότι επειδή είμαι καθηγητής θα πρέπει να είμαι μακριά από την πολιτική και να είμαι ασφαλισμένος σε μια γωνιά για να μην φάω, ας το πούμε, το κράξιμο του κόσμου, να το πω λίγο έτσι απλά. Έπρεπε λοιπόν να βρω ένα χώρο ο οποίος και ιδεολογικά να με εκφράζει ή τουλάχιστον δημοκρατικά, ας αφήσουμε το ιδεολογικά γιατί εγώ δεν πιστεύω πολύ στις ιδεολογίες, αλλά ας μιλήσουμε για δημοκρατικές προτάσεις και ταυτόχρονα να παίρνω το ρίσκο από το μηδέν. Ήθελα να δείξω ότι θέλω να πάρω το ρίσκο από το μηδέν, όπως το κόμμα αυτό αγωνίζεται για την επιβίωσή του, έτσι και εγώ θέλω να αγωνιστώ για την επιβίωσή μου. Και επέλεξα το κόμμα των Κεντρών, διότι θεώρησα ότι ο Βασίλης Λεβέντης και οι Κεντρώοι είχαν μια πορεία τιμιότητας, είχαν μια πορεία όπου δεν ενέδωσαν στις σιρήνες της εξουσίας, παρότι πολλές φορές γράφτηκαν ότι θα πάει τη μία με τον Τσίπρα, ότι λέγαν διάφορα πράγματα. Πολλά σενάρια, ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Κανένα δεν λειτουργήσε, διότι αποδεικνύεται ότι ο κ. Βασίλης Λεβέντης έχει μια συγκεκριμένη πορεία, μια συγκεκριμένη πολιτική, την οποία έχει πληρώσει, όπως ξέρουμε όλοι, πολύ άσχημα, και όμως είναι όρθιος, δυνατός, με συγκεκριμένες απόψεις. Εκτίμησα λοιπόν αυτή την τίμια στάση. Και επίσης βρήκα αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Το θέμα της απλής αναλογικής, το θέμα της δημοκρατίας, έτσι. Και βέβαια τη Μακεδονία. Ναι. Και ναι, επειδή ο Βασίλης Λεβέντης θα έχει τονίσει αυτά τα στοιχεία στα οποία αναφέρεστε. Και μάλιστα δεν κρύβω ότι μου είχε κάνει θετική εντύπωση για τον ίδιο τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών και δεν λησμόνησα να το πω, τον είχαμε την τελευταία συνέντευξη, ότι είπε ότι ναι, κάναμε και λάθη στην επιλογή των προσώπων. Εννοούσε για τις βουλευτικές εκλογές. Και αυτό ξέρετε είναι κάτι πολύ σπάνιο στην ελληνική πολιτική ζωή να ακούσεις από έναν αρχηγό κόμματος και μικρού, εγώ θα πω, ακόμα περισσότερο από μεγάλο κόμμα, να πει ότι ναι, κάναμε λάθος. Δηλαδή λάθη δεν γίνονται στα μεγάλα κόμματα και στα κυβερνητικά, στους σχηματισμούς κυβερνητικούς. Πολλά λάθη γίνονται και εγώ, αν σας πω αυτά τα οποία έζησα από κοντά σαν προεδρικός σύμβουλος, σας μπορώ να σας πω για πολλά λάθη. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να έχεις το θάρρος να βγεις προς τα έξω και να κάνεις αυτοκριτική. Το πρόβλημα των μεγάλων κομμάτων είναι ότι δεν κάνουν αυτοκριτική. Καλύπτουν τις πληγές με γρήγορες επιδέσμους και γρήγορες γάζες,
χωρίς να περάσουν ή να ανακοινώσουν τις ιατρικές εμπειρίες τις οποίες είχαν σαν πολιτικούς τραυματισμούς. Να μιλήσω λίγο μεταφορικά. Ναι. Αυτό γιατί θέλουν να έχουν πάντοτε προς τα έξω μια εικόνα πολύ γυαλιστερή. Μια εικόνα, προσέξτε να δείτε τις διαφημίσεις, να δείτε, έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε απέναντί μας έναν μηχανισμό τράπεζας, καλωστημένο, όμορφα ντυμένο, μιας αισθητικής. Μα δεν είναι έτσι η ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο μια ωραία αισθητική. Η ζωή μπορεί να έχουμε το πρωί σήμερα να γελάμε και το βράδυ να κλαίμε. Σήμερα να είμαστε όμορφοι και μετά κοιτάμε στον καθρέφτη και να λέμε τι άσχημος που είμαι. Με συγχωρείτε. Εσείς είστε διδάκτορ αισθητικής. Εγώ πρέπει να το πω ο κύριος Δαβέτας που έχουμε απέναντί μας. Αυτό, επειδή πιάσαμε την αισθητική στην πολιτική. Βεβαίως. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω από την προσέγγιση σας είναι ότι θα πρέπει να είναι πιο ρεαλιστικά τα κόμματα. Έτσι, πιο αληθινά, πιο έτσι, κοντά στην πραγματικότητα. Πιο κοντά στη ζωή. Ναι. Πώς είναι η ζωή. Σας λέω, ο άνθρωπος το πρωί ξυπνάμε, είμαστε χαρούμενοι. Το μεσημέρι μπορεί να μας έρθει ένα νέο. Το οποίο να μας κάνει να είμαστε λυπημένοι. Ένα άλλο το οποίο να μας κάνει να νιώσουμε ότι είμαστε καταστραμμένοι. Απ' την άλλη, εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε στο τέλος, όπως ένας πυγμάχος, ο οποίος βρίσκεται λίγο πριν το τέλος του αγώνα, ξαφνικά από μία κίνηση μπορεί να κερδίσει τον αγώνα. Έτσι και στη ζωή μπορεί να υπάρξει μία αναγγελία, μία κίνηση η οποία να μας βγει. Εάν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία, δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να βλέπει στα κόμματα όχι την ωρεοποίηση ενός πλαστού παραδοσιακού μοντέλου, αλλά να βλέπει την εικόνα του εαυτού του. Και ο Βασίλης ο Λεβέντης, αν τον προσέξετε σε αυτά που λέει, είναι αυτά τα οποία σκέφτεται και λέει ο μεσαίος καθημερινός Έλληνας. Είναι ο μοναδικός πολιτικός ο οποίος έχει αυτή την εκπληκτική ικανότητα να χρησιμοποιεί λέξεις με σημειολογία και με συναισθηματική φόρτιση που θα χρησιμοποιούσε ο κάθε μεσαίος Έλληνας ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Και κυρίως δεν αποκλείει τους φτωχούς και τους λαϊκούς ανθρώπους. Και έχει αποφύγει σε πολλές περιπτώσεις την ξύλινη γλώσσα, είναι η αλήθεια. Ναι. Μιλάει με αυτό. Το λεξιλόγιο του είναι. Γιατί το προσαρμόζεται, γιατί ακούει. Λεξιλόγιο. Εγώ όταν πήγαμε να μιλήσουμε και με κάλεσε, με άκουσε με μεγάλο σεβασμό. Τόσο σεβασμό που του λέω δεν υπάρχει λόγος. Μιλάμε κανονικά. Είχε έναν απέραντο σεβασμό απέναντί μου. Να σας ρωτήσω τώρα, αφού έχουμε πιάσει τη συζήτηση, είναι δίπλα μου ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Και καθώς είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, θα πρέπει να θέσουμε και ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με την Ευρωβουλή. Ποια είναι η Ευρώπη που πρέπει να έχουμε, που θα θέλαμε, ποια Ευρώπη επιδιώκουμε. Εσείς που μοιράζετε το χρόνο σας και στο Παρίσι. 30 χρόνια. Και στην Ελλάδα έχετε εικόνα και ναι, από τα τελευταία 10 χρόνια πηγαίνω έρχομαι, αλλά τα προηγούμενα 20 χρόνια μόνιμα στο Παρίσι. Καθότι εργάζομαι εκεί, είμαι καθηγητής, αλλά ταυτόχρονα και πολιτική δραστηριότητα, δούλεψα στην εφημερίδα των Λιμπερασιών σαν αρθρογράφος. Συνεχίζω ακόμη να αρθρογραφώ σε γαλλικές εφημερίδες. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δύο πράγματα. Θα σταθώ σε δύο πράγματα. Πρώτον. Να ξαναπώ μόνο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι, και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νομοσχεδίων των εθνικών που περνάνε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σχεδιάζεται ή έρχεται και σχεδόν μεταφράζεται απλά ακριβώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ το λέω και το ξαναλέω απέναντι στους ακροατές μας. Νιώθω ότι έχω υποχρέωση να το λέω για να γίνει κατανοητή η αξία και η σοβαρότητα αυτής της ψήφου. Και η σημασία. Ακριβώς. Και γι' αυτό και θα το ξαναλέω άλλη μια φορά. Καλά κάνετε και θα το ξαναπώ και εγώ τώρα και θα το αναλύσω. Δεν υπάρχει απόφαση που αφορά ευρωπαϊκή χώρα που να μην αποφασίζεται στο κέντρο αποφάσεως της Βρυξέλλης ή στο Στρασβούργο. Άρα, όσο κατανοήσουμε, όσο πιο γρήγορα κατανοήσουμε αυτή την πραγματικότητα, αντί να καθόμαστε εδώ στα μέρη μας τα μουρωμένοι και να βρίζουμε τους Ευρωπαίους και μετά να στέλνουμε οποιονδήποτε τη χάρπα στην Ευρωβουλή, να πάρουμε σοβαρά αυτή την πραγματικότητα και αν θέλουμε να φροντίσουμε τη χώρα μας, να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να στείλουμε στην Ευρωβουλή πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν ποια είναι η Ευρώπη. Και το ερώτημα που μπορεί κάποιος εύλογα να ακολουθήσει, ποια είναι σήμερα η Ευρώπη, κύριε Δαβέτα, τι είναι το ουσιαστικό πρόβλημα, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι χωρισμένη, θα έλεγα, αν μπορούσα να τη ζωγραφίσω, θα έβαζα στη μέση μία μεγάλη πληγή, ένα μεγάλο τραύμα που τη διασχίζει από την άκρη μία μέχρι την άλλη. Αυτό το τραύμα το οποίο βγάζει αίμα είναι οι δύο μεγάλες τάσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Η μία τάση είναι η τάση του πολιτικά ορθών. Τι ονομάζουμε πολιτικά ορθών για να καταλάβει ο κόσμος. Εννοούμε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν στην παγκοσμιοποίηση, αυτούς οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις και οι οποίοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις όπως ο Γιούγκερ και οι άλλοι είναι μη
αιρετοί, δεν έχουν εκλεγεί. Αυτό που χαρακτηρίζεται ως η γραφειοκρατία των Βρυξελών. Οι οποίοι λοιπόν δεν είναι εκλεγμένοι και τους έχουμε αφήσει να παίρνουν αποφάσεις για μας. Αποφάσεις οι οποίες δεν είναι πάντοτε ευχάριστες. Αποφάσεις οι οποίες δεν είναι πάντοτε δίκαιες. Αποφάσεις που δεν είναι πάντοτε τίμιες. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μια πλευρά του πολιτικά ορθών. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο άνοιγμα των συνόρων, αυτοί που δεν πιστεύουν ουσιαστικά στις πατρίδες και στα έθνη, που αυτοί οι οποίοι είναι εθνομηδενιστές και επίσης μηδενίζουν τη θρησκεία. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται αυτοί που λέμε ευρωσκεπτικιστές. Οι ευρωσκεπτικιστές θα έλεγα ότι έχουν δύο μορφές. Η μία μορφή είναι αυτοί οι οποίοι είναι λαϊκιστές ευρωσκεπτικιστές, αυτοί οι οποίοι είναι ακροδεξιοί ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι τι είναι, είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά μισούν την Ευρώπη και στα πλαίσια της αντίδρασης του κόσμου εναντίον της απειλής των παραδοσιακών θρησκευτικών και εθνικών αξιών, πάνε να καπηλευτούν αυτό το κίνημα και να το στρέψουν εναντίον της Ευρώπης προς δικός του όφελος, δικός του όφελος, το οποίο είναι μια ανόητη μορφή εθνικισμού και ακροδεξιάς αντίληψης, η οποία είναι ξεπερασμένη από την ίδια τη ζωή. Η άλλη τάση όμως του ευρωσκεπτικισμού είναι μια τάση η οποία ουσιαστικά δεν είναι ευρωσκεπτικιστική, με συγχωρείτε. Δηλαδή, κάνουν κριτική στην Ευρώπη, αλλά θέλουν μια καλύτερη Ευρώπη. Δηλαδή, να κάνουν κριτική στη γραφειοκρατία, στις αποφάσεις, να κάνουν κριτική σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι κλεισμένοι στον κόσμο των Βρυξελών και δεν ακούνε τα πραγματικά αιτήματα του κόσμου, σε όλους αυτούς οι οποίοι πολύ εύκολα κολλάνε την ετικέτα «είστε ακροδεξιοί» και αυτό είναι ένα σλόγγαν το οποίο δεν βοηθάει καθόλου, διότι αντί να πεις κάποιον ακροδεξιό, άκουσε τον, ποια είναι τα αιτήματά του. Και αν τα αιτήματά του έχουν λογική βάση, τότε προσπάθησε να βρεις λύση. Διότι σαν άνθρωπος της Ευρωβουλής, είσαι άνθρωπος ή αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είσαι για να υπηρετείς τον κόσμο, να υπηρετείς το λαό, τη δημοκρατία. Δεν είσαι να παίρνεις τα 15.000 και να έχεις τόσους γραμματείς και φαρισαίους από δίπλα και να καλοπερνάς και να κάνεις διακοπές. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εφόσον πηγαίνεις εκεί, πρέπει να υπηρετείς το λαό. Εγώ με τις άποψεις θα έπρεπε μάλιστα να υπάρχει σκληρό απουσιολόγιο. Ναι. Αυτό το έχω προτείνει και το λέω και τώρα να ακούσει ο κόσμος. Σκληρό απουσιολόγιο και μάλιστα επίσης έλεγχος έργου. Όσοι από τους ευρωβουλευτές δεν έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, όχι αναμάσισης των παλιών προτάσεων, αλλά νέες προτάσεις, είναι υποχρεωμένοι να καινοτομήσουν, είναι υποχρεωμένοι να κινήσουν ακριβώς τις απέραντες και τεράστιες δυνατότητες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι λοιπόν δεν κάνουν με τον έλεγχο αυτό μια σειρά από τέτοιες κινήσεις, αυτή να είναι έκπτωτη. Να φτιαχτεί ένας τέτοιος μηχανισμός ώστε ο ευρωβουλευτής να πηγαίνει εκεί, να παίρνει αυτά τα χρήματα που παίρνει, αλλά να τα αξίζει εις διπλούν. Διότι αλλιώς τι κάνουμε, στέλνουμε ανθρώπους τους οποίους δύο ειδών έχουμε. Ή αυτούς που θέλουμε να γλιτώσουμε από την εσωτερική σκηνή, που τους θεωρούμε τελειωμένους ή επικίνδυνους. Είναι τραγικό γιατί... τους στέλνουμε στην Ευρώπη, ναι. Να είναι μακριά από εδώ. Ναι. Ή επίσης στέλνουμε εκεί κάποιους οι οποίοι είναι τη showbiz ή κάποιους αθλητές, που τους ξέρει το πλατή κοινό. Ναι, και θέλουμε δηλαδή να κοροϊδέψουμε τον κόσμο μέσα από την εικόνα, όπως το ψάρι ρίχνει στο δόλωμα, για να ψηφίσουν το κόμμα μας, μετά να τους πάμε, να τους αφήσουμε να πάνε στην Ευρωβουλή. Αυτοί υπακούν σε κάποιες γενικές αντιλήψεις που εμείς σαν κόμμα στηρίζουμε ή συμμετέχουμε σε κάποια από τα μεγάλα κόμματα τα ευρωπαϊκά και ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα. Ναι. Στη θέση τους θα μπορούσε να ήταν όμως ένας άλλος ευρωβουλευτής. Κάποιος που ξέρει την Ευρώπη, που έχει ζήσει στην Ευρώπη και που μπορεί να έχει προτάσεις και δράσεις καινοτομίας. Ωραία. Στο κομμάτι των προτάσεων, γιατί μιλήσατε για το ποια είναι αυτή τη στιγμή η μορφή της Ευρώπης ή και ακόμα και εντός του Ευρωκοινοβουλίου, ποιες είναι οι τάσεις. Η δική σας προσέγγιση ποια θα ήταν απέναντι στην εμβάθυνση, ακούμε πολύ συχνά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τέλος πάντων στην μετεξέλιξή της, να το πω. Θα πάμε σε μια κατεύθυνση... ομοσπονδίας, θα παραμείνουμε στη σημερινή κατάσταση. Είναι μια συζήτηση και αυτή που συνεχίζεται. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός όλων των τάσεων. Απ' τη μία, αυτοί του πολιτικά ορθών έχουν κάποιες αντιλήψεις όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα οποία τα θεωρώ πολύ σημαντικά.
Δεν μπορεί να καταπιέζονται οι μειονότητες. Οπότε λέει θα να κρατήσουμε κάτι. Βέβαια. Από κάθε μία ομάδα. Ναι, ή ας πούμε ισότητα γυναικών. Δεν μπορεί η σημερινή εποχή να μην υπάρχει ισότητα με τις γυναίκες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι και αντιπαραγωγικό. Εκτός το ότι είναι άδικο, είναι και αντιπαραγωγικό. Επίσης, σας λέω, των μειονοτήτων. Οι μειονότητες, όποιες να είναι αυτές οι μειονότητες, πρέπει να υποστηρίζονται ακριβώς επειδή είναι μειονότητες, επειδή έχουν την αίσθηση του αδύναμου. Μια δημοκρατία πρέπει να δώσει την αίσθηση της συμμετοχής του αδύναμου στα πράγματα. Απ' την άλλη, θα πρέπει να ακούσουμε και τη φωνή των παραδόσεων. Να ακούσουμε τη φωνή του κόσμου, ο οποίος δεν θέλει να ζει σε μια κατάσταση εθνομηδενισμού. Δεν θέλει να ζει σε μια κατάσταση όπου η θρησκεία θεωρείται καμένο χαρτί. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν. Θα πρέπει εμείς και να πούμε, όχι, είναι λάθος που πιστεύετε, είναι λάθος που πάτε στην εκκλησία. Μα τι πράγματα αυτά είναι, τα ακούω καμιά φορά. Νομίζω φτάνουμε εκεί στο άλλο άκρο. Λοιπόν, γιατί και αυτό είναι ένα δικαίωμα. Είναι δικαίωμα του ανθρώπου να ψηφίσει. Αλλά σε θέλει να πάει κάποιος στην εκκλησία και πιστεύει στο Θεό και θέλει να τηρεί, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δημοκράτης. Από πού και ως πού. Η δημοκρατία έχει να κάνει με το ποιος θα είναι άθεος ή άπιστος. Αυτό είναι φασισμός αυτή η αντίληψη. Και εγώ δεν την πιστεύω. Βέβαια, το θέμα της ομοσπονδίας ή όχι που θέσατε είναι επίσης ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω σε μια ομοσπονδία των εθνών. Νομίζω εκεί πάνε να καταλήξουν. Μια έθινε να κρατήσουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά της οντότητάς τους, αλλά να υπάρχουν κάποιες κοινές αποφάσεις μέσω, αν θέλουμε, αιρετών προσώπων, τα οποία θα αποτελούν και την διοίκηση της Ευρώπης. Οπότε λέτε ότι η Ευρωβουλή να μπορεί να προκύπτουν μέσα από την Ευρωβουλή από τους αιρετούς επί της ουσίας και τα πρόσωπα που θα παρτίζουν και το εκτελεστικό κομμάτι της Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχουν βέβαια και κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν να κάνουν με το διοικητικό χαρακτήρα που είναι τεχνοκράτες, αλλά ένα συνδυασμός τεχνοκρατών και εκλεγμένων αναλογικός. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό. Διότι θα μπορεί από τη μία να υπάρχει. Είναι σαν να συμμετέχει ο λαός. Όταν ψηφίζουν κάποιον, αυτός εκπροσωπεί ένα κομμάτι κόσμου. Δεν μπορεί να μην είναι αυτός μέρος της κυβέρνησης και να είναι μόνο μέρος του κοινοβουλίου. Θα σας ξαναγυρίσω στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν ξέρω πόσο παίζει ή όχι είναι. Αλλά θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα ζητήματα της παιδείας στη χώρα μας. Γιατί είναι μια, αυτή κι αν είναι, λέω εγώ, μια ανοιχτή πληγή και η οποία επιφέρει πολλά δεινά, καθώς μέσα από αυτό από την παιδεία που παίρνουν ή δεν παίρνουν τα παιδιά μας και είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας, τα βρίσκουμε όλα μετά στη ζωή μας και μπροστά μας μετά από λίγο. Και είδαμε πάλι αντιδράσεις, ο κ. Γαδόγλου έκανε ένα καινούργιο νομοσχέδιο. Τα προηγούμενα χρόνια, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον σχεδόν όλους τους υπουργούς παιδείας να θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Και εδώ έρχεται τώρα η άλλη, για να ολοκληρώσω και το ερώτημά μου, αν θα πρέπει η παιδεία να υπόκειται σε αυτές τις αλλαγές κατεύθυνσης της πολιτικής. Αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει ο υπουργός. Ή ακόμα και στην ίδια κυβέρνηση αλλάζει ο υπουργός. Θα πρέπει να αλλάζουν κάποια πράγματα. Ή θα πρέπει να το βγάλουν από την ιατρική αυτό το κομμάτι για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν ξέρω εσείς πώς το αντιμετωπίζετε. Κοιτάξτε, εγώ με βάση την εμπειρία που έχω την Ευρωπαϊκή, κυρίω τη Γαλλική, καθότι διδάσκω, είμαι καθηγητή στη Γαλλία, έχω να σα πω το εξή. Υπάρχει εκεί αυτό που ονομάζουμε αυτονομία των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια έχουν και συνεχίζουν να πηγαίνουν προ μια μορφή αυτονομία. Τι σημαίνει αυτονομία? Ότι κάθε πανεπιστήμιο πρέπει να κοιτάει, να βρίσκει του πόρου, του οποίου θα αντλήσει ακόμη και από ιδιωτικά κεφάλαια, για να μπορέσει να ενισχύσει καινοτομικέ δράσει. Έρευνα κτλ. Αυτό το οποίο εδώ πέρα γίνεται στην Ελλάδα δεν είναι το αντίθετο αυτού, αλλά είναι το απόλυτο καπέλωμα του Υπουργείου Παιδείας απέναντι σε κάθε πρωτοβουλία ερευνητική ή οτιδήποτε γίνεται στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια τα οποία αποφασίζονται στο εξωτερικό είναι τόσοι φοιτητές θα μπουν και θα περάσουν όσοι αναλογούν στις αντίστοιχες ανάγκες της εργασίας. Δηλαδή, τι ωφελεί να έχουμε 10.000 παράδειγμα δασκάλους, εάν απορροφούμε τους 1.000. Οι άλλοι 9.000 τι θα κάνουν? Θα πάνε να βρουν ταξί από εδώ, από εκεί, θα κάνουν οποιασδήποτε άλλες δουλειές. Άρα δηλαδή, τα 5 χρόνια σπουδών και τα χρήματα που ξόδεψαν
δεν απέδωσαν. Το πιο σωστό θα ήταν να στέλνουμε με βάση μια σωστή ανάλυση της αγοράς τόσους επιστήμονες όσους έχει ανάγκη αγορά, ώστε όσοι τελειώνουν το πανεπιστήμιο να βρίσκουν θέση εργασίας, αλλά και όσοι άλλοι θέλουν να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να στραφούν προς κάτι άλλο. Άρα εδώ πέρα πρέπει να ένα πλάνο, αν θέλετε, οικονομίας, το οποίο συνάδει με ένα πλάνο παιδείας. Απ' την άλλη, το πλάνο του κυρίου, το νομοσχέδιο του κυρίου Γαβρόγλου είναι πάρα πολύ άσχημο. Η αντίθεσή μου είναι κάθετη, ειδικά σε αυτό που πάει να κάνει με τα ΤΕΗ. Α, με τη συγχωνεύση τη ΜΑΤ, ναι, και την αναβάθμιση επί της ουσίας, ναι, από το παράθυρο. Δεν έχω αντίρρηση να υπάρξουν αναβαθμίσεις. Αυτές είναι αναβαθμίσεις. Πρέπει να γίνουν κάποια αξιολογικά κριτήρια. Εάν ξαφνικά, σας ξαναλέω, είχαμε 10.000 φοιτητές, το παράδειγμα που είπα πριν, και ήδη δεν μπορούσαμε να τους απορροφήσουμε. Τώρα θα έχουμε 20.000 φοιτητές ή 30.000 φοιτητές, πώς θα απορροφηθούν? Δηλαδή αυτό γίνεται για εκλογικούς λόγους. Αυτό γίνεται για να δοθεί εντύπωση ότι απευθύνεται προς πλατιές μάζες του κόσμου. Και ταυτόχρονα γίνεται τεράστιο κακό στη χώρα, διότι τα παιδιά, ξαναλέω, τις προάλλες ήμουνα σε ένα ταξί και μιλούσαν και μου λέει, αν σας είδα προχθές στην τηλεόραση του Α. Λέω, ναι, είστε, λέει, καθηγητής, βεβαίως. Πιάσαμε κουβέντα, ήταν νεαρός, ήταν. Έχω τελειώσει, μου λέει, Πολυτεχνείο. Πολυτεχνείο, μου έκανε εντύπωση. Και γιατί δεν βρήκατε κάτι? Προσπάθησα, αλλά επειδή έχω παντρεύτηκα νέος και έχουμε και προβλήματα στην οικογένεια, δούλεψα αμέσως ταξί, περιμένοντας μήπως αργότερα γίνει κάτι. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, με απορροφά το ταξί και έχω χάσει σιγά σιγά την επαφή με τα πράγματα. Αυτό δεν είναι αδικία. Ναι, είναι πάρα πολύ κακό και για, και για το... Το παιδί αυτό θα μπορούσε να προσφέρει, θα μπορούσε, ναι, να προσφέρει έτσι, κάτι άλλο. Ναι. Και το φοβερό ποιο είναι, του λέω, τουλάχιστον σας αρέσει που κάνετε ταξί. Γιατί αν μου πει ότι μου αρέσει που έχω το ταξί, κανένα επάγγελμα δεν ντροπεί. Αρκεί να σου αρέσει. Μου λέει, όχι, το κάνω και αρρωσταίνω. Σκεφτείτε λοιπόν μια ψυχολογία ενός τέτοιου ανθρώπου, ο οποίος σπούδασε στο Πολυτεχνείο, έχει τώρα, είναι οδηγός ταξί από ανάγκες οικογενειακές και από κάποια ασθένεια, από ό,τι κατάλαβα, των γονιών του, για να βρει άμεσα χρήματα. Κάνει μάλιστα δύο δουλειές στο παιδί, αξιόλογο. Πού να βρει χρόνο αυτό το παιδί να ψάξει, να αφιερωθεί στην έρευνα, σε οτιδήποτε άλλο κτλ. Θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος να μεριμνά. Να μεριμνά ακόμη και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιατρικά προβλήματα. Είναι το ελληνικό κράτος ανάλγητο. Είναι τσαπατσουλιά. Ξέρετε, ξοδεύει, αλλά δεν ξοδεύει εκεί που πρέπει. Ναι, είναι τσαπατσουλιά. Είναι λίγο αυτό η αρπαχτή που λέμε. Mm. Υπάρχει μια αντίληψη η οποία είναι πολλών ετών, δεκατιών ετών. Δηλαδή από την εποχή της τουρκοκρατίας, η οποία συνεχίζεται. Να αρπάξουμε γρήγορα ό,τι μπορούμε. Αυτό μου θυμίζει τα μικρά ζωάκια τα οποία παίρνουν την τροφή τους και πάνε αμέσως, αφού την αρπάξουν, πάνε σε μια γωνιά να κάτσουν να τη φάνε. Εμείς πρέπει να γίνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα υπόδειγμα. Όλοι έρχονται και παίρνουν από εμάς βασικές αρχές πολιτισμού. Δεν μπορούμε εμείς στοιχειοδός να εφαρμόσουμε κάποιες από αυτές οι οποίες δίνουν τροφή στους άλλους και οι οποίοι άλλοι συνεχίζουν να καταληστεύουν την ελληνική γραμματεία παίρνοντας ενέργεια από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο project στην Ευρώπη ή στην Αμερική που να μην έχει ελληνικό όνομα, που να μην έχει εμπνευστεί από τις ελληνικές ιδέες. Και εμείς τι κάνουμε, αρνιόμαστε την ελληνικότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεται ο κύριος Γαβρόγλου ή ο κύριος Φίλης παλαιότερα και τι κάνουνε, ακυρώνουν τα αρχαία ελληνικά, ακυρώνουν τα λατινικά. Εάν θέλεις να αλλάξεις το σύστημα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, δεν ακυρώνεις τις σπουδές, αλλάζεις τον τρόπο διδασκαλίας. Ναι. Εάν ο τρόπος διδασκαλίας θεωρείς ότι είναι παπαγαλίστικος ή ότι τα παιδιά με όλες αυτές τις βαριές αναλύσεις, γραμματική, συντάξεις κτλ. Είναι κουρασμένα, κάντο με έναν τρόπο πολύ πιο διαφορετικό, όπως τον κάνουν στην Ευρώπη. Δώσ' τους μία παράγραφο μεταφρασμένη και το κείμενο δίπλα. Και πες τους, με αφορμή αυτή την παράγραφο, τι νοήματα παίρνετε. Αναπτύξτε τα νοήματα. Με αυτόν τον τρόπο και θα έχουν μια δικιά τους προσπάθεια κριτική και θα έχουν μια γνώση στοιχειώδη των αρχαίων ελληνικών κειμένων και θα τα αγαπήσουν. Δεν θα τα βλέπουν σαν ένα άγχος. Κύριε Λαβέτα, κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα θέλατε κάτι άλλο να πείτε, μιας που είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, ήθελα να πω το εξής.
Λογικά με ρώτησε προχθές κάποιος γιατί να ψηφίσουμε εσάς και όχι κάποιον άλλον. Λοιπόν, θα απαντήσω σαν να με ρωτήσατε ή σαν να με ρώτησαν να ρωτούν αυτή τη στιγμή οι ακροατές που ακούν. Ζητώ την ψήφο σας γιατί πρώτα απ' όλα 30 χρόνια ζω και πηγαίνω έρχομαι στην Ευρώπη. Διδάσκω εκεί. Άρα ξέρω την Ευρώπη και την ξέρω καλά. Δεύτερον, τα χρήματα που παίρνω, τα λίγα αλλά τα σταθερά, τα έχω κερδίσει με το σπαθί μου. Με τις σπουδές μου, φεύγοντας εγώ ίδιος σαν μετανάστης, αλλά σαν μετανάστης ο οποίος πάντοτε ονειρευόταν να γυρίσει πίσω στη χώρα του. Και αυτό κάνω σιγά σιγά. Τρίτον, ακόμη και τα δυο μου παιδιά που γεννήθηκαν στη Γαλλία, τα έφερα μαζί μου στην Ελλάδα και συνέχισαν στο ελληνικό σχολείο. Και βέβαια, το τέταρτο είναι ότι όλη μου, αν θέλετε, η αυτογραφία που αναφερθήκατε πριν και ακόμα που συνεχίζω, αφορά την Ευρώπη, αναλύσεις της Ευρώπης, αλλά και την Ελλάδα. Θέλω λοιπόν να αγωνιστώ με τη βοήθεια του κόσμου, με τη βοήθεια να με ψηφίσω, για μια Ελλάδα καλύτερη, η οποία όμως θα έχει ρόλο δραστήριο, πρωταγωνιστικό ακόμη αν είναι δυνατόν, στις αποφάσεις τις ευρωπαϊκές που μας αφορούν. Και ο κόσμος να ψηφίσει πρόσωπα, να φύγει από αυτό το διπολικό αγώνα, την παγίδα, τη διπολική ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Ή ο ένας ή το άλλος. Γιατί αν δεν είναι ο ένας θα είναι το χάος. Αν δεν είναι ο άλλος θα είναι το χάος. Πουθενά δεν υπάρχει χάος. Εσείς οι ίδιοι σαν πολίτες είστε δυνατοί. Ακούστε τον εαυτό σας, ακούστε την καρδιά σας και εφόσον υπάρχουν πρόσωπα τα οποία τα εκτιμάτε και τα πιστεύετε, λοιπόν ψηφίστε τα αυτά. Διότι η Ευρωβουλή είναι λίγο διαφορετική από τις εθνικές εκλογές. Μην πέσετε στην παγίδα ότι ψηφίστε μας για να είναι μια δημοσκόπηση για το τι θα ακολουθήσει. Όχι, η Ευρωβουλή αφορά τη ζωή μας. Είναι κρίσιμη. Δεν είναι δημοσκόπηση. Είναι η ίδια η ζωή μας. Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας και ανοιχτός εδώ σε ό,τι είπαμε να με κρίνετε και να δείτε αυτά που λέω κατά πόσο τα κάνω πράξη. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας εδώ στην παρέα μας. Έχουμε ξεπεράσει, βέβαια, έχουμε σπάσει όλα τα κοντέρ στο κομμάτι διαφημίσεων και τα σχετικά. Δεν πειράζει να τα βρούμε εδώ με την Ελισάβετ. Ήταν χαρά μας να έχουμε τον κύριο Δαβέτα στην παρέα μας. Είπαμε αρκετά πράγματα που έχω μηνύματα πολύ ωραία. Ακούνε διάφοροι, λένε γι' αυτό. Τους ευχαριστώ. Και ο κύριος Δαβέτας είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κέντρων. Εγώ μάλιστα, αν θέλετε, κάνω και αυτή την κίνηση εδώ, πολύ γρήγορα, να σας δώσω και την κάρτα, και την κάρτα μου, το τηλέφωνο μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπάρξει, να με πάρουν τηλέφωνο και να με κρίνουν και να πούνε ό,τι θέλουν. Σας το δίνω ανοιχτά, γράψτε το, το ακούσουμε, 693-75-78-000 και στο email μου είναι demosthenesnavetas, όπως το ακούνε, Demosthenes Navetas, papaki@gmail.com. Θα μπορεί και οποιοδήποτε να βρει ούτως ή άλλως και το site σας είναι σε μια αναζήτηση που θα το βρει και στο οποίο βλέπουμε όλα τα αρθρογραφίες και όλα τα σχετικά. Τι έχετε και ακαδημαϊκά, κυρίως ακαδημαϊκά βέβαια, δεν έχετε τα πολιτικά από ό,τι είδα. Ναι, έχω και προσπαθώ να συνδυάζω και τα δημιουργική πλευρά αλλά και την πολιτική. Ωραία. Και στο Facebook έχω την πολιτική. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.